Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω τις εργασίες του τετραήμερου προπονητικού συνεδρίου που πραγματοποιείται στο όμορφο νησί της Θάσου. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη τη διοίκηση του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης για αυτή την πρωτοβουλία, ή μάλλον και για αυτή την πρωτοβουλία, δεν είναι η πρώτη, η οποία είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλει στο να τεθούν δημόσια οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο προπονητής, αλλά και νέες απόψεις για την αναβάθμιση αυτού του εξαιρετικά ενδιαφέροντος επαγγέλματος. Ο αθλητισμός σήμερα έχει ανάγκη από την ανάδειξη προπονητών που μπορούν να προάγουν το εφαγωνίζεστε. Η σχέση προπονητή-αθλητή άλλωστε είναι αντικείμενο κομικής σημασίας για την ορθή εκπαίδευση του αθλητή, την καλλιέργεια ήθους, αλλά και την αγωνιστική του πρόοδο. Είναι γεγονός πως το κεφάλαιο προπονητής αποτελεί για πολλά χρόνια ένα θέμα ταμπού για πολλές κυβερνήσεις που προτιμούσαν να αφήνουν το χώρο αρρύθμιστο παρά να επομιστούν το όποιο πολιτικό κόστος χρειάζεται στην αρχή για να έχει αποτέλεσμα στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα όμως ήταν η αναρχία και οι αδικίες στον χώρο της προπονητικής να συνεχίζονται, να διαιωνίζονται. Εμείς στο Υφυπουργείο Αθλητισμού αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το χάος, σε αυτή την αναρχία. Να βάλουμε μια σειρά, μια βάση και να ανοίξουμε το δρόμο ώστε να τεθούν σωστές βάσεις στον χώρο των προπονητών. Θυμίζω ορισμένες θεσμικές μας πρωτοβουλίες. Ιδρύσαμε εντός του Υφυπουργείου Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, την Εθνική Σχολή Προπονητών. Πλέον, ο καθήλυν αρμόδιος αθλητικός φορέας της χώρας μας θα έχει υπό τη σκέπη του την παραγωγική διαδικασία των προπονητών, έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή στο αίτημα οποιασδήποτε ομοσπονδία. Με την ενεργοποίηση του Μητρώου Προπονητών, βάζουμε τάξη σε ένα, θα έλεγα, χαρτογράφητο μέχρι και σήμερα τοπίο. Στο Μητρώο θα εγγράφονται όλοι οι προπονητές που έχουν άδεια άρχισης επαγγέλματος, όσοι δηλαδή νομίμως ασκούν το επάγγελμα του προπονητή και θα κατηγορηθούνται βάσει του αθλήματός τους, των προσόντων και του επίπεδου τους. Θεσπίσαμε την υποχρεωτική απασχόληση προπονητή για τα σωματεία που έχουν αθλητές και άνω των 18 ετών. Έτσι αντιμετωπίζουμε το παράδοξο, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το φαινόμενο, του να μην είναι υποχρεωτική η απασχόληση προπονητή όταν το σωματείο δεν έχει ενήλικους αθλητές. Και οι αθλητές των 18 και άνω έχουν ανάγκη να έχουν προπονητή, ο οποίος επιτελεί διαφορετικό ρόλο από στους ανήλικους αθλητές. Ικανοποιήσαμε αίτημα πολλών φορέων με αυτή τη ρύθμιση και είμαστε πολύ και εμείς ικανοποιημένοι μέσα μας. Και βέβαια, θυμίζω ότι δώσαμε το δικαίωμα στους προπονητές να έχουν λόγο αλλά και ψήφο για το μέλλον του αθλήματος που υπηρετούν. Όπως πράξαμε και με τους αθλητές, έτσι και οι προπονητές θα μπορούν να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ομοσπονδιών και να παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα των προπονητών με μια σου. Φυσικά και λέω όχι. Το λέω καθαρά και δυνατά. Δεν μπορεί όμως κανένας να διαφωνήσει ότι το τρένο έχει μπει στις σωστές ράγες. Και μέσα από την παραγωγική σύνθεση απόψεων που θα προκύψουν από εγχειρήματα όπως το συνέδριό σας, μπορούμε να οδηγήσουμε τον χώρο των προπονητών σε περισσότερα φωτεινά μονοπάτια. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στο συνεδριό σας και αναμένουμε πολύ ενδιαφέρον τις ιδέες σας, τα συμπεράσματά σας, τις προτάσεις σας και δηλώνω πάντοτε φίλος, πολύ κοντινός φίλος του αθλήματος που υπηρετείτε και εσείς, αφενός και αφετέρου διαθέσιμος για κάθε τι καινούριο χρήσιμο για την αθλητική οικογένεια της χώρας μας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλό καλοκαίρι.